Πάμε να δούμε σκορπιούς. Εδώ η νέα σελήνη είναι στο κομμάτι που αφορά το σπίτι. Επηρεάζει κυρίως τους γεννημένους τον Οκτώβριο και δείχνει το σπίτι ένα χώρο, ένας χώρος δουλειάς ή ένας χώρος σπιτιού. Δείχνει λοιπόν μία κατάσταση που λέει ότι πρέπει να προσαρμοστείτε σε ένα νέο περιβάλλον. Είτε είναι το περιβάλλον του σπιτιού, το νέο, είτε μπορεί να είναι ένα περιβάλλον επαγγελματικό, το νέο, έτσι. Άρα και σε εσάς παίζει ότι μπορεί να υπάρξει μία αλλαγή ή μπορεί να υπάρξει μία κουβέντα για μία αλλαγή, για μία αλλαγή συνεργασίας ή μία αλλαγή σπιτιού. Μπορεί να ζητήσει, λέω εγώ, ένα σενάριο, ξαφνικά ενοικιάζεται ένα σπίτι και σας ζητά ο ιδιοκτήτης το σπίτι γιατί το χρειάζεται για ιδιοκατοίκηση. Οπότε εσείς μπαίνετε σε μια διαδικασία να ψαχτείτε. Μπορεί μια συνεργασία που έχετε να ολοκληρώνεται και να πρέπει να εξερευνήσετε τις δυνατότητες μιας καινούριας. Άρα μπορεί να έχετε και μια αλλαγή επαγγελματική. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Επηρεάζει η νέα σελήνη κυρίως τους γεννημένους, ξαναλέω, πρώτο δεκαήμερο, άρα τον Οκτώβριο, όχι τόσο πολύ του Νοεμβρίου του Σκορπιούς. Και θα έλεγα ότι του Νοεμβρίου καλό είναι προς την Κυριακή να προσέξουν λίγο παραπάνω τις ερωτικές τους σχέσεις. Αυτό ως μια μικρή σημείωση για την όψη Αφροδίτης Άρη.